Χαίρετε, νέο ναι, επεισόδιο, τροφή για σκέψη σήμερα. Τι κάνει, Μάξιμ, πώς είσαι. Πολύ καλά, εσύ. Και εγώ πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, σήμερα να μιλήσουμε για τέσσερι εύκολου τρόπου. Τέσσερι τρόπου, τέλο πάντων. Τώρα η είναι, εύκολη, είναι ναι. εύκολη, αλλά. Είναι εύκολη αυτό το τρόπο. Είναι απλό. Ναι, απλό. Τέσσερι τρόπου, τέλο πάντων, ανθρώπινου τρόπου. <laughs> <laughs> για να ξεπεράσει το άγχο που μπορεί να κάνει σήμερα και να αρχίσει να βλέπει ήδη διαφορά με το πώ σε πειράζει το άγχο με στην ημέρα σου. Ε, Οπότε, αν σε ενδιαφέρει αυτό το ε, subject, αυτό το πράγμα που θα μιλήσουμε, stick around και ναι. Αυτά. Λοιπόν, ε, ο πρώτος τρόπος που θα πούμε και ο βασικά, είναι ο, βασικά είναι ο μηδέν τρόπος. το umbrella, ναι. ναι ο μηδέν τρόπος. Ο μηδέν. Το, step το θέμα, μηδέν, να το πούμε έτσι. Ακριβώς. Με το τι έχει να κάνει. Step 0 δηλαδή, αυτό που έχει να κάνει είναι να πάρεις ένα χαρτί okay, και να γράψει κάτω πράγματα. Okay. Γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό, να γράψει κάτω αυτά που συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή. Γιατί το μυαλό σου τίνει. Ε, βασικά, όχι. Το μυαλό σου είναι εξή. Το συνειδητό σου και το υποσυνείδητό σου. Σκέφτεσαι μεν με το 10% που είναι το συνειδητό σου μυαλό ότι αυτά συμβαίνουν γιατί αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή, αυτό που αναγνωρίζω, αλλά το 90% του μυαλού σου σου φέρνει όλα αυτά τα άγχη, όλε αυτέ τι σκέψει, όλα αυτά ε, του φόβου, όλα αυτά. Γιατί τα έχει κάνει store το, το, το έχει αποθηκεύσει. Και εκτό αυτού, μέσα, ένα σενάριο που σκέφτεσαι όταν η σκέψη είναι στον αέρα, είναι αέρα έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ δύσκολο να τη διαχειριστεί. Είναι σαν να προσπαθεί να παίξει ξύλο και ο αντίπαλό σου να έχει μορφή νερού, να είναι ο άκουμαν. Ναι, ναι. Και σαν να τον βαρά και να μπαίνουν οι μπουνιά σου μέσα του. Αγρό, αγρό. Ενώ όταν την έχει γραμμένη στο χαρτί γίνεται ύλη. Mm -hmm. Τη βλέπει, τη διαβάζει, είναι υπαρκτή εκεί πέρα αγρός. μπροστά σου. Σκέψου πόσο δύσκολο είναι απλά να κάνει το ζογκλέρ μέσα στη σκέψη σου και να σου έρχεται μία, να σε χτυπάει μετά το πώ σου με σκέψη. Δεν μπορεί καν να αντιληφθεί κάποια ακραία σενάρια που έρχονται από το υποσυνείδητό σου, mm -hmm. κάποιε φοβίε, οι οποίε απλά σε κρατάνε πίσω και σου δημιουργούν άγχο χωρί mm -hmm. Γιατί άμα τι δει γραμμένε στο χαρτί, θα πει. Χα, καλά, γι' αυτό αγχωνόμουν αυτό. Ακριβώ. Και θα τα εξηγήσουμε και, το αξηγήσουμε... και Τα εξηγήσουμε... Ναι, πιο μετά. Απλά το ένα πράγμα που θέλω να καταλάβει είναι ότι τι περισσότερε φορέ δεν αγχώνεσαι για αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αγχώνεσαι ε, το, το, πρόβλημα έρχεται από το υποσυνειδητό σου γιατί σου φέρνει ε, σκέψει, ε, συναισθήματα που ένιωσε στο παρελθόν, φόβου που φοβάσαι από το παρελθόν κτλ. Και, και, από εκεί λειτουργεί. Οκ. Okay? Πριν Με τώρα. Το τα τραύματά σου Πριν τώρα δώσουμε τα βήματα, αρχικά να πούμε προφανώ ένα disclaimer. Ε, ότι προφανώ δεν είναι ο μόνο τρόπο αυτό διαχείριση του άγχου ή κάτι τέτοιο. Και υπάρχουν πολλοί τρόποι και είναι πολλέ μορφέ άγχου που μπορεί να έχει κάποιο άνθρωπο. Αυτέ όμω είναι όντω κάποια, κάποια βήματα που μπορούν πραγματικά από σήμερα, mm. από τώρα, ακούσει το επεισόδιο, άμα τα κάνει με το που τελειώσει το επεισόδιο αυτό, θα δει διαφορά. Ισχύει. Και θα την νιώσει. Κάντο και, και δε μετά. Στείλουμε mm -hmm. ένα μήνυμα και παίζουμε αν όντω ένιωσε διαφορά, αν όχι. Mm -hmm. mm -hmm. Ακριβώ. Οπότε, το step 1, βήμα 1, είναι. Ε, αρχικά λέω να πούμε και τα τέσσερα βήματα τη εκδοχή στην αρχή. Ah, okay, για μετά okay, okay. να τα αναλύσουμε. Ναι, okay. Οπότε τα βήματα είναι απλά. Το πρώτο έχει να κάνει με το να αναφέρει. Για ποιο λόγο φοβάσαι, <στηνή> <στηνή> Τι είναι αυτό το οποίο σε κάνει να αγχώνεσαι. Να γράψει κάτι. Γράψτε το. Δηλαδή. Ακριβώ. Να, να γράψ ναι, γράψτε δηλαδή. το κάτω, το δει. <στηνή> και γράψα, αν είναι πάνω από ένα, γράψε και τα μικρά, τα δίπλα του. Μην <στηνή> φοβηθεί, απελευθερώσει το χαρτί. Γιατί... ναι. Ναι, θα το πούμε το γιατί. Ναι, ισχύει. Το επόμενο βήμα μετά είναι να γράψει ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί, το χειρότερο σενάριο. Κυριολεκτικά. Το πράγμα που φοβάσαι περισσότερο. Γράψτε το κάτω. Ό, χειρότερο μπορεί να σκεφτεί ή δύο χειρότερα το. Μετά όμω, γράψει από κάτω. Τι είναι το καλύτερο που μπορεί να συμβεί mm -hmm. μέσα από αυτή την κατάσταση. Μέσα από αυτό το βήμα που θα κάνει και σε αγχώνει. Mm -hmm. Και τελευταίο γράψε. Τη θετική του μεριά, δηλαδή. Ναι, τη θετική του πλευρά. Όποια και να είναι έτσι. Και το τελευταίο βήμα είναι να γράψει την ερώτηση ε, Ποια είναι η επόμενη μου κίνηση. Mm -hmm. Πρόσεξε όμω, με γράψει ποιε είναι οι επόμενε 20 κινήσει μου, γιατί αυτό πάλι θα σε αγχώσει. Mm -hmm. Θα χρειαστεί να σκεφτεί 20 κινήσει. Γράψε την επόμενή σου μόνο κίνηση. Mm -hmm. Τι πρέπει να κάνω απλά μετά. Αγραβώς. Αύριο. Μεθαύριο. Σαν να μήνα. Ποια είναι η επόμενη κίνηση, το επόμενο βήμα στη σκάλα. Οκ. Okay. Δηλαδή τι μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου, το reverse engineering. Ότι ναι. περισσότερο σκέφτονται ότι πώ θα, θα, πώς θα, φτάσω σε αυτό το σημείο είναι το τρελό. Όχι, γύρνα σιγά-σιγά πίσω και δε ποια είναι η πρώτη την πρώτη κίνηση που μπορώ να κάνω για να φτάσω σε αυτό <Κι> ναι. που θα με έβγαζε από αυτή την κατάσταση. Το reverse engineering για παράδειγμα είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Που κάποιοι το λένε και το fake it till you make it, αλλά δεν είναι ακριβώ αυτό. Το reverse engineering έχει άλλο mindset. Ε, όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. <laughs> ναι, που τον μπερδεύουνε, γι' αυτό το αναφέρω. Είναι... Πώ γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Ε, άσε το τι έχω ακούσει. Αλλά ναι, το reverse engineering έχει να κάνει με αυτό ότι αν είχε φτάσει στον προορισμό σου και είχε ακολουθήσει κάποια βήματα στην τωρινή κατάσταση που είσαι, ποιο θα ήταν το επόμενο βήμα σου. Uh-huh. Πρώτα αυτή την ερώτηση. Και πάμε τώρα να τι αναλύσουμε. Θα ξεκινήσει με την πρώτη. Ότι ποιο είναι αυτό που σε αγχώνει και ο φόβο σου. ο φόβο που έχει. αρχικά μιλήσει λίγο πιο όξι. Πάλι με τα τράματα και πώ είναι είδα και τα λοιπά. Ξέρετε, εγώ μιλάω πάρα πολύ. Δεν ξέρω γι' αυτό στην έδωσα την πρώτη. Είναι, 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 πολύ interesting. Είναι πολύ interesting. Γιατί. στην ουσία αυτό που συμβαίνει, okay, όταν ήσουν απ.χ. μικρός, okay, Μάθουν στον κόσμο τότε. Okay. Και πράγματα τα οποία γινόντουσαν τότε χαράζονταν μέσα στο μυαλό σου. Ότι ξέρει τι, όταν ε, τρώω π.χ. άκυρο, όταν mm -hmm. δεν, με, ε, δεν με αποδέχονται π.χ., πότε ήταν η πρώτη φορά που δεν σε αποδέχτηκαν και έτσι έμαθε ότι αυτό έμαθε ότι σημαίνει το να μην σε αποδέχονται, όταν μια, οι γονεί σου π.χ. Έκανε ένα λάθο και είτε σε κλείδωναν μέσα στο δωμάτιό σου, είτε σε βαρούσανε, είτε σε πιο εξαιρετικέ καταστάσει, είτε ξέρω εγώ, ένιωθε μόνο σου. Και τότε που ήταν όλο ο κόσμο, ήταν οι γονεί σου, αν δεν σε αποδεχόντουσαν αυτοί, ένιωσε ότι θα πεθάνε. Ο τέλο, δεν με αγαπάνε οι γονεί μου, θα μείνω μόνο μου στον δρόμο. Τι έκανα εγώ μόνο μου στον δρόμο, πέντε χρονών παιδί. Τέλο. Τρία, ξέρω εγώ, τέσσερα. Τέλο. Θα πεθάνω. Ε, και αυτό είναι ο λόγο σήμερα που πραγματικά φοβάσαι Okay. Μην μείνω μόνο μου και πεθάνω. Μην νιώσω αυτά τα συναισθήματα που είχα νιώσει τότε. Γιατί την πρώτη φορά που ένιωσε τα συναισθήματα, σου χάραξε το πώ, ε, το τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Okay. Οπότε εσύ χάραξε το μυαλό σου ότι όταν με, δεν με αποδέχονται, σημαίνει ότι θα πεθάνω. Και το ένιωθε τότε. Να. Το ένιωθε τότε πάρα πάρα πολύ. Θυμάσαι, δηλαδή, έκλεγε σαν να μην υπάρχει αύριο, να πούμε. Τύπου, άμα σου έλεγε η μητέρα σου τύπου σε κλειδώνω μέσα γιατί, σε... γιατί έκανε χαζομάρα κτλ. Έκλειγε, λε και ξέρω εγώ, θα πλαντάξει από το κλάμα, νόμιζα. Δε, θα, 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 θα σπάσει. γιατί γιατί ένιωθε πολύ, πολύ άσχημα <laughs> και έτσι το χάραξε μέσα στο πώ είναι τόσο, ότι το να, μην, το να, μην, με αποδέχονται σημαίνει ότι θα πεθάνω. Και μετά και στα σχολικά σου χρόνια, στα πρώτα χρόνια του σχολείου, το δημοτικό α το πούμε έτσι, να. και λίγο πιο πριν. Ε, το σχολείο για τότε για σένα ήταν ο μικρό κοσμό. Mm -hmm. Δεν όλο, όλη η σου. κάτι γινόταν και δεν σε αποδεχόντουσαν και τέτοια, περνούσε. Oh, θα <laughs> μπορεί τώρα να μην τι θυμάσαι βίβτιly, έντονα, σε <laughs> ναι, αναμνήσει, αλλά έχουν χαρακτήσει το πώ είναι η Γιατί δεν λένε τυχαία όλε αυτέ οι μελέτε που έχουν βγει ότι τα πρώτα χρόνια παίζουν πολύ καθοριστικό ρόλο για το πώ είναι μα. Είναι γι' αυτόν ακριβώ το λόγο. Ότι αυτά όλα που γίνανε μπορεί να σου μείνει κάποια τραύματα που να μην τα αντιλαμβάνεσαι. Ναι, ναι. Αλλά με το να τα αναγνωρίζει, μπορεί να αρχίσει να παλεύει από αυτά από άλλη οπτική. 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 Ναι, ακριβώ. Ναι, ναι. Οπότε το νούμερο ένα, γιατί είναι το τόσο σημαντικό να το γράψει όντω κάτω, είναι αυτό. Γιατί λειτουργεί από το υποσυνείδητό σου, τα τραύματά σου και αυτά σου φέρουν το άγχο που έχει αυτή τη στιγμή. Οπότε το να το γράψει είναι το πρώτο βήμα για να έχει μια αναγνώριση για το τι όντω ε, συμβαίνει. Okay. Ε, εγώ για το νούμερο ένα θα πω κάτι λίγο πιο. Όχι τόσο βαθύ, τόσο ντύπρε, παιδί oh. μου. Κάτι λίγο πιο επιφανειακό. <laughs> παίρνει από την κυτρίτου, βασικά είναι και αυτό. <laughs> ναι, αυτό θα πω. Ah, okay. τρίτου, ότι παίρνει από την κυτρίτου. Ότι γράφοντα το πρόβλημά σου κάτω, Σταματάς το έχεις μόνο στο μυαλό σου. Ναι, σταματάς ζώ... να γίνεις το τι ζω και, και το βλέπεις γραπτά. Το βλέπεις σαν ύλη. Όπως είπα και στο, στο intro. Ότι έχει γίνει ύλη πλέον. Mm -hmm. Δεν, είναι, δεν παλεύεις στον αέρα. Δεν σου έχουν δέσει τα μάτια και αρχικά προσπαθείς να πετύχει με μπουνίδια άτομα γύρω σου που δεν ξέρει που βρίσκονται. Είναι μπροστά σου ο στοχος mm -hmm. Το πρόβλημα, σε εισαγωγικά, το άγχος, το όποιο είναι το obstacle που έχει αυτή τη στιγμή, είναι εκεί, το βλέπει, το χαρτι mm -hmm. Οπότε αυτό μπορεί να σου δώσει την οπτική το να αρχίζει να σκέφτεσαι λύσει. Και όχι να κάνει το ζογκλέρ με το πρόβλημα ναι. ή να προσπαθεί να να τι παίξει με το νερό, όπω είπα και πριν. Mm -hmm. Αλλά ναι, αυτό θα ήταν το, για μένα το ένα. Ωραία. Τώρα για το δύο κομμάτι, mm -hmm. που πάλι βολεύει τέρμα το χαρτί για τον ίδιο ακριβώ λόγο, είναι ότι γράφοντα το χειρότερο σενάριό σου, αν το δει γραπτό, το δει. Mm -hmm. Το διαβάσει και το διαβάζει στον εαυτό σου, το πιο πιθανό που θα πει είναι. Αυτό δεν παίζει να συμβεί, είναι πολύ Άγιο, ακραίο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί μπορεί να καταλάβει ναι, ναι. ότι έχει την ικανότητα, έχει τα resources, του ανθρώπου, δηλαδή, πάντα. γη. Είναι πολύ δύσκολο να το αυτό σε σενάριο. Αυτό που θα γράψει κάτω είναι το πιο ρεαλιστικό. Γιατί όπω είπα και πριν, ότι το συνήθιό σου, σου θα σου φέρει συναισθήματα ότι θα πα να πεθάνει αν το κάνει. Ακριβώ, ναι. Αλλά κάτω στο χαρτί, επειδή θα το γράψει με το συνειδητό σου μυαλό και, το, και θα είσαι ρεαλιστή, δεν μπορεί να γράψει αν το κάνω θα πεθάνει. Όπω κάνει μια συζήτηση χθε με τον group. Που ε, μιλούσαμε για αυτό το πράγμα. Λέω ότι πε π.χ. ότι θε να πά να μιλήσει σε έναν αγόρι που σου αρέσει ή σε μια κοπέλα που σου αρέσει. Δεν το κάνει, γιατί πάλι έχει μάθει από το παρελθόν σου ότι όταν δεν με αποδέχονται, όταν τρώω χει, όταν με κοροϊδεύουν, νιώθω ότι θα πεθάνω, γιατί είναι όλο ο μικρό κοσμό μου mm -hmm. εκεί, θα πεθάνω. Αλλά αν πα και το γράψει κάτω αυτό, τι θα γίνει, αν πάω και μιλήσω σε μια κοπέλα ή σε έναν αγόρι που μου αρέσει, okay? και το χειρότερο σενάριο να φάω χ, τι όντω μπορεί να γίνει, okay? εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να γράψει. Θα πεθάνω. Θα, πεθάνω. <laughs> θα γράψει κάτι <laughs> σε βάση Ά, ναι, ότι. Ναι. Ε, εντάξει, θα, εντάξεις, ε, α, θα φύγω και ίσω να. Α, το πολύ μπορεί να με κορυδέψουν για 10 λεπτά κάποιοι, ξέρω εγώ και τα λοιπά, θα, θα, περάσει. Αυτό. Και το βλέπει όντω ότι. Α, οκ, okay, δεν είναι τόσο τρελό. Ενώ όταν το κρατάς μέσα στο μυαλό σου, το μυαλό σου πάντα σου φέρνει από το υποσυνείδητο σου το. Θα πεθάνει, θα πεθάνει, θα πεθάνει. Οκ. Okay. οπότε φέρνει την οπτική σου, σε κάτι πολύ, πολύ, πολύ ρεαλιστικό και δεν μπορεί ε, να αφήσει το μυαλό σου να τρέχει σε καταστάσει που mm -hmm. ε, γίνονται από το υποσυνείδητο σου. Ακριβώ. Δηλαδή... Έχει ένα τεστ, α πούμε, αλλά ένα άλλο παράδειγμα. Ναι. Έχει γράψει ένα τεστ. Το οποίο αγχώνεσαι τέρμα γι' αυτό. σω είναι και οι Πανελίνε, Είναι Εμφαρήτη, α πούμε και τι Πανελίνε, που είναι ωραίο τέτοιο. Αγχώνεσαι τέρμα. Κάτσε, γράψε τι είναι το χειρότερο που θα γίνει. Δεν θα μπω στη σχολή μου. Ναι. Ωραία. Και τι, μετά τι θα γίνει, Ποιο είναι το χειρότερο από αυτό, Τι είναι το outcome θα κάνω κάποια άλλη σχολή, λογικά. Ή... Τι... Γιατί τα σενάρια που σκέφτεται το μυαλό σου είναι. Πάει, δεν θα, σχολή, ρε, θα, πεθάνω, δεν, θα ρε, ποτέ, δεν θα, βρω ποτέ, θα δουλειά, θα καταλήξω ναι. άστεγο στον δρόμο, <laughs> να μην μπορώ να κάνω τίποτα, να μην έχω λεφτά, να μην <laughs> με θέλει κανεί, να μην με αποδεχτεί κανεί φίλο μου. Άμα αυτά τα γράψει, γιατί αυτά σκέφτε το μυαλό σου. Τώρα τα λέμε και γελάμε εμεί, αλλά αυτά σκέφτεται το, το μυαλό, σου μυαλό, σου, μυαλό σου. Αυτά αναλύει, όντω. Αυτά αναλύει. Ναι, 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 Στα, βα... Στα πετάει υποσυνείδητα. Άμα ναι. κάτσει και τα γράψει, θα γελά. Ναι, ναι. Το ίδιο ισχύει για ένα business expansion που κάνει. Θα κάνει την επιχείρησή σου κάτι. Ω, oh, θα αποτύχει. Θα μείνω στον δρόμο, θα με χωρίσει η γυναίκα μου. <laughs> ε, δεν θα με θέλει κανεί φίλο μου. Δεν θα μπορεί παιδιά να με παιδιά να μισούν. Ναι. <laughs> Κάσε <γράψτε>. γράψτα. <laughs> και, και, και γέλαμε τα μαζί του. <laughs> 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 <γίνει> ναι, ναι, ναι. <laughs> δεν μπορεί <laughs> να γράψει όλα αυτά. Δεν είναι όντω ρεαλιστικά. Οπότε και ο θα πα το γράψει και θα πει. Ναι, έχει κάθε μικρή Αυτό ακριβώ. αυτό ακριβώ. Δεν μπορεί <laughs> καν, <laughs> καν <laughs> να το γράψει. Όταν <laughs> πα <laughs> να το γράψει, <laughs> θα λε. Τι δεν παίζει να το γράψει αυτό. Όντω. Ακριβώ. Οπότε, ναι, παίρνει μια πιο ρεαλιστική οπτική. Τώρα όμω, α πούμε και το άλλο. Κάτσε, γράψε ποιο είναι το καλύτερο που μπορεί να σου συμβεί. Το τρίτο, το, το, το καλύτερο που μπορεί να σου συμβεί, όντως. Ε, ε, εδώ βλέπεις πραγματικά πόσο, πόσο, ότι βλέπεις ότι έχει, όντως 50-50 είναι. Με το χειρότερο που μπορείς να φανταστείς, που, το οποίο πλέον το, το βλέπεις. βλέπεις δεν είναι κάτι τρελό. Βλέπεις και το θετικό και λε. φυλαξίζει το ρίσκο. Okay. Γιατί είναι high risk, low, ε, όχι, είναι low risk. High reward. Ο κύριο έχει δει φορέ το ρίσκο είναι ότι θα μείνει στην ίδια θέση. Ακριβώ. Και ένα πράγμα το οποίο λέω εγώ ότι αυτό που ήταν το high risk που είχα πάρει τότε που είχα φύγει από τη δουλειά μου, που δεν είχα τόσα χρήματα στην τράπεζα κτλ. Και, και, και τότε έβγαζα το πρώτο μου πρόγραμμα, το πρώτο μου ε, online course και είχα μείνει με πολύ λίγα χρήματα. αλλά ήξερα ότι άμα μείνω και στη δουλειά κτλ., δεν θα μπορώ να δώσω το 100% σε αυτό. Okay. Λέω, αν φύγω από τη δουλειά, ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να γίνει. Νομίζω ότι ξέρει τι, θα έχω λεφτά, θα μείνω στον δρόμο, θα πεθάνω. Έτσι θα σου βγαίνει από το να, μυαλό να, σου. Να. και έγραψα. Και λέω ότι όντω το χειρότερο που μπορεί να γίνει είναι να πω Ε, Μάξι, με ένα σου πω, ρε φίλε. Πραγματικά προσπάθησα. Δεν τα κατάφερα. Μπορεί, φίλε, να μου δανείσει 100 ευρώ να γυρίσω πίσω στην, στην Λάρισα που είναι οι γονεί μου, να μείνω εκεί π.χ. Για, για ένα μήνα και θα στα δώσουν πίσω οι γονεί μου. Αυτό είναι το, πραγματικά το χειρότερο σενάριο. Δεν είναι το χειρότερο σενάριο ότι θα κάτσω να πεθάνω. Εγώ, ξέρω εγώ. Άρα το, το έγινα κι εγώ λίγο πιο ρεαλιστή. Δηλαδή, ότι όντω το να αφήσω τη δουλειά μου και να δουλέψω α, στο όνειρό μου πραγματικά δεν θα με κάνει να πεθάνω όπω νομίζετε πω είναι το μυαλό μου. Okay. Είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα και ποιο είναι το καλό που μπορεί να γίνει να ζήσω τη ζωή την οποία θέλω πάντα. Fuck yeah, where do I sign up? Πού υπογράφω. Και είναι πολύ ωραίο που το μοιράστηκε αυτό, γιατί ακριβώ αυτό σκέφτονται και πάρα πολλοί άνθρωποι. Και κατά τα ψέματα, αρκετό είναι και το ego λίγο που του κρατάει πίσω σε κάτι τέτοιε καταστάσει. Ότι. θα αποτύχω. Θα πεθάνω. Δεν θα τα καταφέρω. Τι γνώμη θα έχουν άλλοι. Μη σε νοιάζει. Ναι, ναι. Μη σε νοιάζει. Δε βάλω στη ζυγαριά. Αν τα γράψει κάτω και τα κοιτάς μετά σαν τρίτο και βλέπει γραπτά μπροστά σου. Το ένα που θα χάσω. Το από πάνω που είπαμε μόλι, το πιο το χειρότερο, ναι. ναι και τι έχει να κερδίσει αυτό το βήμα. το, Τώρα, αυτό που έχει να χάσει είναι να με κορυδέψουν οι, φίλοι μου. Αυτό που έχω να κερδίσω τη ζωή που πάντα ήθελα. Α πάρω το. Να, με κορυδέψουν οι φίλοι μου. Αυτό, ακριβώς. ακριβώ. Τι αξίζει πραγματικά. Και τώρα μιλάμε για το business, αλλά το ίδιο γίνεται και σε όχι μόνο στα business, το ίδιο γίνεται και στο τέσσερι, στο σε όλα τα ναι, ναι, με ναι, πριν. Ποιο είναι το καλύτερο outcome σε αυτό. Ένα αγόρι. Ναι, ένα αγόρι, οτιδήποτε. Ποιο είναι το καλύτερο outcome όταν προσεγγίζει ένα άτομο που σου αρεσει mm -hmm. Να καταλήξετε μαζί, να περάσετε κάποιο χρόνο μαζί και όλη τη ζωή. Ποτέ δεν ξέρει που θα βγει. Ναι, Έτσι. Έτσι. Ναι. Ποιο είναι το χειρότερο. Τίποτα. θα μείνει εκεί που ήσουν. Δεν τον ήξερε. Ούτε και πριν τον ήξερε όμω. Τι είχαμε, τη χάσαμε. Τι είχαμε, τη χάσαμε. Θα αποτύχει το τεστ. Ποιο είναι το χειρότερο outcome. δεν θα μπω στο σχολείο που ήθελα. Εντάξει. Τώρα είσαι στη σχολή που ήθελα. Θυμάμαι αυτό το έκανα. Ε, ένα, μια, μια μικρή παρένθεση πριν ξεκινήσουμε. Το έκανα χωρί να το γνωρίζω αυτό τότε. Ε, παλιά όταν ήμουν Δευτέρα Λυκείου. Και θυμάμαι που αγχωνόμουν για το ότι θα μείνω από ψή, θα μείνω από ψή. Και το είχα γράψει όντως κάτω γιατί έγραφα και ημερολόγιο τότε. Που πραγματικά αυτό το ημερολόγιο πρέπει κάποια στιγμή. Θα γυρίσω ο Λάρισα. Πρέπει να κάνω ένα βίντεο και να δείχνω αυτό το ημερολόγιο. Ε, Ήλθα να το κάνω. Ε, και έλεγα ρε παιδί μου αυτό. Είχα γράψει κάτι ότι. Ε, πω πω φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα μείνω με απουσίε. Αλλά λέω, Ε, βασικά θέλω να το βλέπω αυτό. Πώ θα, θα το βλέπω όταν μεγαλώσω. <laughs> okay. Γιατί όντω τότε μου φαινόταν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ότι, Ο, Μαλά, θα μείνω με απουσίε και τα λοιπά. Ναι. Και έχω προβλήματα στο σχολείο και τα λοιπά. Και τώρα όταν το κοιτάει, φάση φαίνεται. Πουφ! καλά, νόμιζα ότι θα <laughs> μείνω τώρα. <laughs> 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 ε, αλλά μόνο η μόνο που το έγραψα και είδα μετά ότι. Α, καλά, τελικά όντω δεν είναι τόσο μεγάλο ε, θέμα και πώ θα το βλέπω, ξέρω εγώ, πέντε χρόνια μετά που θα είμαι ναι. στο πανεπιστήμιο κτλ. Ε, Πώ, δεν θα είναι καν τόσο μεγάλο. Άρα, ξύγει, μου βγήκε και αυτό το άγχο, ότι κλείνει. δεν υπάρχει Και όχι μόνο, αλλά βλέποντα τώρα και το, σε αυτό που λέγαμε πριν, το καλό outcome, το καλό σενάριο, είναι ότι σε παρακίνει να συνεχίσει να Ναι, ναι, ναι. ακριβώ. Και η τελευταία ερώτηση είναι: το Ποια είναι η επόμενη σου κίνηση, Το mm -hmm. reverse engineering, ποια είναι ακριβώ η επόμενη κίνηση τώρα που μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή ώστε να με κάνει να νιώθω, όχι να νιώθω καλύτερα, να, με, να, με να πάω ένα βήμα πιο κοντά στο, ε, στο να, 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 είμαι πιο ήρεμο. Που αυτομάτω σε κάνει όμω να νιώθει και καλύτερα. Γιατί yeah. όταν ξεκινά να παίρνει, να λαμβάνει δράση, αυτό είναι που θα σε κάνει να νιώσει καλύτερα. Andrew. Όχι να κάνει wrestling όση ώρα και να περνά. Να παλεύει, πραγματικά να παλεύει, ξύλο με τη σκέψη σου στο μυαλό σου, δεν θα σε πάει πουθενά. Ναι. Yeah. Μία δράση να πάρει, την επόμενη κίνηση μόνο να κάνει, και να κάνει και αυτά που πάμε και πριν να τα γράψει, θα δει πόσο αμέσω θα απαλύνει τον πόνο του άγχου και του φόβου. Γιατί Πώς αμέσω ουσία... κάνει καλύτερα. Ναι, γιατί στην ουσία αυτό που γίνεται, το μεγαλύτερο πρόβλημα έρχεται όταν μένει, ξέρει, όταν δεν κάνει τίποτα. Σου γίνονται yeah. αυτά τα πράγματα και απλά δεν κάνει τίποτα. Και γιατί μετά περισσότερο. Ακριβώ. Γιατί αγχώθηκε που αγχώθηκε που αγχώθηκε που αγχώθηκε που αγχώθηκε και νιώθει άσχημα που αγχώθηκε και Και δεν έκανε τίποτα στη τελική. Ακριβώ. Οπότε πάρε το πρώτο βήμα, κάνε το πρώτο βήμα και το επόμενο βήμα και το επόμενο βήμα και το επόμενο βήμα για να μπορέσει να βγει από αυτή την άσχημη φάση. Από το να κάθεσαι και να είσαι μια πατάτα και να απλά να νιώθει. Όντω να μια πατάτα στον καραφέ και απλά να σκ σκέφτεσαι τι έπρεπε να κάνει και τα λοιπά. Ο, αλλά όντω να μην λαμβάνει δράση. Και εστίασε σε ένα πρόβλημα τη φορά. Δηλαδή σε, ένα, σε μια κίνηση τη φορά. Ποια είναι η επόμενη μου κίνηση αυτή. Οκ. Okay. όλο σου το focus στην επόμενη κίνηση. Με mm -hmm. το που τελειώσει, ποια είναι η επόμενη αυτή. Και άμα θα σε κάνει να νιώσει καλύτερα και ήδη είναι κάτι που ξέρει τι επόμενε πέντε κινήσει σου, mm -hmm. γράψτε. Αν δεν τι ξέρει, μην αγχώνε όμω για αυτέ. Γιατί Άμα κάνει την επόμενη κίνηση, η γνώση που θα πάρει στην πορεία, mm -hmm. λογικά θα σου απαντήσει στο ποια θα είναι και με, ναι, με την επόμενη. Ακριβώ. Τώρα, αυτή τη στιγμή, στο level 1. Δεν μπορεί να ξέρει πόσο δύσκολο θα είναι το level 10. Μπορεί μόνο να φανταστεί. Mm -hmm. Οπότε, κάνει αίσθηση στο να πα στο level 2, μετά στο level 3. Και πάει λέγοντα. Και όταν, στο level... όταν θα είναι για να πα στο level 10 που τώρα αγχώνεσαι, δεν θα είσαι level 1, θα είσαι level 9. Ακριβώ. Και θα είσαι πολύ πιο έτοιμο να το. Ακριβώ. Θα έχει ήδη ναι. την εμπειρία από 8 προηγούμενα levels και δυσκολίε. Οπότε, άμα σκέφτεσαι τώρα στο level 1, πώ θα πάω στο level 10, είναι insanity. Τρελό, έτσι. Ναι. Είναι τρελό, γιατί Λόντες. όταν θα χρειαστεί να πα στο level 10, θα έχει τη γνώση του level 9, όχι του mm -hmm. level 1. True. True. Ακριβώ. Ε, αυτά νομίζω είναι πολύ εύκολο αυτά που, που είπαμε κάποιο να το κάνει και φαντάζομαι ότι ο, ήδη οι περισσότεροι νιώθουν λίγο πιο όξε, έχουν μια ελπίδα μέσα του ότι όντω μπορεί να το ξεπεράσει αυτό γιατί τα είδε λίγο πιο ρεαλιστικά τα πράγματα πώ έχουν. Οπότε ναι, χαίρομαι, και παιδιά δουλεύει. Ακριβώ, ακριβώ. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που κάναμε αυτό το επεισόδιο και ελπίζω όντω να σα βοήθησε. Ε, να πούμε για ένα τεράστιο ευχαριστώ και στου Zen Minds στο Patreon που μα υποστηρίζουν στο Patreon, τη Λίζα, τον Χρυσόστωμο Χρυσοστό και τη Βερσάκη. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πάρα, πολύ για την, ε, για την υποστήριξη σας παιδιά Αν θέλετε και εσείς να υποστηρίξετε αυτό το podcast Και να έχετε και περισσότερο επαφή μαζί μας Το link είναι ακριβώς από κάτω Στην περιγραφή που γράφει www.patreon.com Slash τροφή για σκέψη Μπαίνεις εκεί, γίνεσαι μέλος της ομάδας μας ε, Και ε, έχει και επικοινωνία μαζί μας Και περισσότερα, περισσότερο υλικό όπως διαλογισμοί Όπως Q&A, όπως... Ε, Πολλά, 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 πολλά πράγματα που έχουμε εκεί. Και. και για ακόμα μια φορά, μην ξεχνάς να μας κάνεις τάξη στο story, το να το στο podcast και για το σημερινό επεισόδιο θέλω πραγματικά, όσοι το δοκιμάσετε το journaling αυτό που είπαμε γρα... κάντε μας ένα τάξη ένα story ναι, στείλτε μας ένα μήνυμα και πείτε μα πώς πήγε. Έπιασε. Mm -hmm. Κάνε ένα, βασικά κάνε ένα shout το το σημερινό επεισόδιο και γράψε πώ πήγε Άμα το δοκίμασε. Που μπορούμε να σα στείλουμε μήνυμα, πώς σε λένε, σε ένα παλικάρι. Μάξιμο Αλαμάνης. Μάξιμο Αλαμάνης, μπράβο. Κολλητά, όπω θα ακού. Και εγώ είμαι ο Τζόρτζ Κατοπαύλα, Headstone. Νομίζω, νομίζω. Έτσι δεν σήμερα. Αύριο μπορεί να πει κάποιο άλλο. Δίδυμο, φίλε. <σώ> 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 Για όσου ξέρουν, δίδυμο. σω και εγώ θα έπρεπε να αλλάσω. Μια λέω το το θα προφίλ, μια λέω το fitness προφίλ. Ισχύει, <σώ> διπλή προσωπικότητα. <σώ> <σώ> λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακούσατε σήμερα. Ελπίζω όντω να σα βοήθησε αυτό το podcast. Είμαι σίγουρο βασικά ότι σα βοήθησε. Άμα δεν σα βοήθησε. Μπεράζει μπορεί άλλη φορά. Αυτά, ναι. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπη ημέρα. Θα είμαστε εδώ αύριο για το επόμενο επεισόδιο. Που. τι, τι θα είναι. Ε, θα το αφήσουμε μυστικό. Α, θα το μάθουμε αύριο αυτό. Αύριο, αύριο. Είναι κάτι δυνατό. <laughs> καλή συνέχεια. Bye.